Τελευταία στάση σε ένα πολύ ξεχωριστό μαγαζί που βρίσκεται στο Μποχαϊκό, λίγο έξω από το Κιάτο, το Εβίβα. Έχει ταυτότητα καλού κρεατοφαγικού μαγαζιού, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Εδώ θα βρείτε εξαιρετικά μοσχάρια από τις καλύτερες χώρες προέλευσης, ιδιαίτερες κοπές, ελεγχόμενες παλαιώσεις τόσο σε μοσχάρι όσο και σε πρόβατο, αλλά και πολλές πειραγμένες ελληνικές συνταγές. Πρώτη μου επαφή με εσάς, γιατί η φήμη σας προηγείται, ήταν πριν από 4 μήνες που ήρθα εδώ και έφαγα, χωρίς να το ξέρω, και έφαγα εξαιρετικά. Παρ' όλα αυτά είχα φίλους από την Αθήνα οι οποίοι μου λέγανε εδώ και 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάμε εκεί. Πρέπει να πάμε εκεί. Τιμή μας. Και όταν κάποιος ο οποίος του αρέσει το φαγητό το λέει, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Στόχος μας ήταν εξ αρχής να αφοσιωθούμε πάνω στην πρώτη ύλη και συγκεκριμένα στο κρέας, γιατί είμαστε αμυγός κρεατοφαγική ταβέρνα. Πίστη, επιμονή, θέληση, όρεξη, όλα αυτά, συνδυασμούς και των δύο, ένα συμπληρώνει τον άλλον σε πολλά σημεία. Και σιγά σιγά ήρθε όλο αυτό που αυτή τη στιγμή βιώνουμε και εντάξει, είναι πολύ ωραία. Περνάμε καλά μέσα από τη δουλειά μας, μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Η γωνιά το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάντα τόσο μεγάλο ή πήρατε ένα κομμάτι και μετά μεγαλώσατε? Χρόνο με το χρόνο αυξανόμαστε. Όσο μπορούμε, βέβαια θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Όσο βοηθάει η κουζίνα. Πες μου τι έχουμε τώρα εδώ. Καταρχήν εδώ να πούμε ότι η διαχείριση στα κρέατα γίνεται διαχείριση ολόκληρου σφαγιού. Mm. Οπότε πρέπει να βρούμε το κάθε κομμάτι, πώς τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε. Εδώ έχουμε παϊδάκι πρόβατο. Από το μπροστινό μέρος του πρόβατου έχουμε κάνει ένα καβουρμά που είναι 100% από πρόβιο κρέας. Ναι, είναι με οργανικά αυγά από μια μικρή, πολύ μικρή φάρμα. Η οποία ανοίγει πάρα πολύ σύντομα. Α, είναι οργανικά το αυγά από εδώ, ε? Ναι, είναι οργανικά αυγά και εδώ βλέπουμε καλοκαιρινή τρούφα πλέον. Πάλι από την Πελοπόννησο, συγκεκριμένα από το Μέναλο. Εδώ έχουμε ένα χειροποίητο λουκάνικο από μοσχάρι. Φτιάχνουμε και από πρόβατο. Αυτό το φτιάχνετε εσείς? Ναι, ναι, όλα είναι χειροποίητα. Έλα ρε θηρία. Ναι, ναι. Όλα. Ναι, αυτό το έχω φάει, είναι φοβερό. Τη μέρα που είχα έρθει, είχα παραγγείλει κι άλλο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ. Εδώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ριμπάι. Μισό ριμπάι. Μισό ριμπάι. Ριμπάι, δεν κόβουμε ριμπάι, απλά κόψαμε μία από το κότε μπεφ, από το prime rib της παλομπριζόλα του μοσχαριού. Πρέπει να πούμε ότι παίρνει το ολόκληρο. Ολόκληρο και στο μοσχάρι ολόκληρο σφαγείο, οπότε ό,τι τρώμε, ό,τι κύμα τρώμε στο μαγαζί μας είναι από το κρέας που κάνουμε ξηρίδα. Διαχείριση δηλαδή δεν κάνουμε εμείς. Έχετε καταφέρει αυτό που ζηλεύω και πάντα ήθελα να κάνω, όχι και ποτέ δεν τα κατάφερα, έχετε καταφέρει να αποκεντρωθείτε, να κάνετε μια δουλειά που πραγματικά αγαπάτε, αλλά και σας δίνει πίσω. Ναι. Και επίσης να ζείτε πιο ήρεμη ζωή από ό,τι ζούμε εμείς στην Αθήνα.